πες έλα, ήρθε. Ούτε να κάτσω, μπορώ ούτε να σταθώ κάπου. Φτιάξε λίγο το γήπεδο. Σλιφογυρίζει ο Κοστάλας, πασάρισε ο Βαϊντερλί, μονοκόμματο σουτ, εντυπωσιακά ο Μπαχάς. Είδαμε το νερό, βλέπουμε τώρα κατακλυσμός. Τρίπλα και σουτ του Κοστάλα, out. Μεγάλη μπαλιά, τα κουνιά πάσα του Γούτι κόβεται. Πέναλτι ζητούν οι γηπεδούχοι, επιθετικό δίνει ο διαιτής, σίγουρα δεν υπάρχει πέναλτι. Πάσα του Μελιτζάνη στο Νιάκα, σουτάρει αυτός, αποκρούει ο Γιαννακουδάκης με διπλή προσπάθεια. Ο Νιάκας από αριστερά, σεντράρει χαμηλά, δεν μπορούν Χρυσοφάκης και Σημαδόπουλος. Αντεπίθεση. Τράβηγμα, φάουλ στον Χατζηλάμπρου, η κίτρινη κάρτα, κίτρινη και στο Μονιάρο για το φάουλ που έγινε. Σέντρα του Κοστάλα με το δεξί, το γυριστό του Ατσάλι, κόντρα, διώχνουν οι αμυντικοί. Ο Κοστάλα σουτάρει, αποκρούει ο Μπαχάς. Μπαίνει ο Βαϊντερλί στο έδαφος, πέναλτι ζητάνε, παίζεται λέει ο διαιτητής και ο επόπτης. Εδώ περνάει μπροστά μας ο Φόρσος. Εδώ ετοιμάζεται για αλλαγή. Και εδώ σεντράρει ο Λέση, ανάποδη κεφαλιά του Φόρσου, 0-1, ένα λεπτό αργότερα από την είσοδό του. Άλλη μια φάση που πέφτει επιθετικός ο Χριστοφάκης, σωστά και εδώ λέγει παίζεται ο διαιτητής. Εδώ ο Λέση κάνει ένα δυνατό φάουλ για κίτρινη, του τη δίνει ο διαιτητής, ενώ εδώ τη σημειώνει ο διαιτητής και του λένε ότι είναι η δεύτερη, του δείχνουν τον βοηθό, διαμαρτύρεται ο αρχηγός, ανένδοτος αυτός ο κύριος Πυριάδης ότι είναι η πρώτη κάρτα όπως λέει αυτός. Και όπως και εμείς είδαμε νωρίτερα, είχε δίκιο γιατί οι κάρτες πήγαν σε άλλους παίχτες. Σέντρα του Γρίγου, κεφαλιά του Ατσάλι, out. Φοβόταν ο Γιάννης Αυτηλίου και το χωριό του Γιάννη, έτσι. Γι' αυτό πολλή άμυνα και μεγάλες παλιές. Ναι, πολλά μαρκαρίσματα, πολύ δυνατό παιχνίδι, λίγες φάσεις. Αναλύοντάς το, θεωρώ ότι δεν υπήρξε φάση που κινδυνεύσαμε άμεσα. Έτσι. Ήταν μια στιγμή, πώς να την πω, άτυχη, γιατί και ο παίκτης ήταν με πλάτη το τέρμα, δεν είχε σκοπό να σημαδέψει. Κάποιες φάσεις που γίνανε, κάποιες ανατροπές, ειδικά του Σκούφαλου, μια δεύτερη κάρτα που μας είπε ο επόμενος ότι οι δύο είναι δεύτερη του έξι. Ο διαιτητής το είχε γυρίσει αλλού. Τι να πω, ότι διαμορφώσαν, όχι, δεν διαμορφώσαν το αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε τώρα αν έμενε με 10 ο Κανάρης. Τέλος πάντων, όπως είπα και προηγουμένως, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο Κανάρης κρατάει τους 3 βαθμούς. Εμείς την προσπάθεια και την υπομονή για συνέχεια. Κοίτα, γενικά σε έφανε εμάς η αίσθηση ήταν ότι όποιος έβαζε τον γκολ αυτός θα κέρδιζε αυτό το σημερινό παιχνίδι. Φώναζε από μακριά. Φαινόταν ότι όποιος έβαζε τον γκολ με κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι η βροχή χαλάζει. Αλλά αυτό ισχύει για τις δύο ομάδες. Εντάξει, μας μένει πίκρα γιατί όπως είπα και προηγουμένως. Δεν απείλησε ο Κανάρης άμεσα, ευκαιρία που να απείλησε ότι τον αδικεί το σκορ. Θεωρώ ότι η ισοπαλία ήταν το πιο σωστό αποτέλεσμα. Όπως είπες προηγουμένως όμως, έτσι και το ποδόσφαιρο, φαίνεται ότι όπως βάλει ένα γκολ, αυτός θα το κερδίσει το παιχνίδι. Τώρα, ο Ποσειδώνας, μετά το αμέσο της χρονιάς, και αφού πια πλέον φαίνεται πως είναι εκτός στόχων, τι μπορεί να πει για όλη αυτή τη σεζόν που έχει κάνει? Κοιτάξτε, αν και είχατε και στους πολλούς τραυματισμούς και πολλές αντοχίες στη διάρκεια της σεζόν. Εγώ έχω μάθει και να τα λέω όπως έχουν τα πράγματα και δεν κρύβομαι έτσι. Εδώ δικαιολογηθήκαν οι ομάδες ότι τους λείπουν παίκτες. Ο Κουδής έτρεξε να διαβάσει φύλλα αγώνα του Ποσειδώνα, όπου από την τέταρτη αγωνιστή και μετά και για 2,5 μήνες παίζαμε 5 παίκτες λιγότερους. Αυτό δεν το είδε κανένας. Σαφώς και προβλέπαμε διαφορετικά το μέλλον της ομάδος.
Τώρα έκανα μια προσπάθεια και πήραμε κάποια παιδιά νεαρά σε ηλικία. Όπως έχω πει και στα προηγούμενα παιχνίδια, μέσα από αυτά τα υπόλοιπα παιχνίδια θα αξιολογηθούν και από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταθέσω εγώ τη γνώμη μου για από πού πρέπει να ενισχυθεί και πώς πρέπει να διαμορφωθεί το υλικό του Ποσειδώνα. Αλλά από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει αξιοπρέπεια. Έτσι. Και επειδή δεν σου χαρίζεται κανένας, έτσι και εμείς δεν χαριστούμε σε κανένα. Από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι αν έχουμε την ίδια αγωνιστική διάθεση που είχαμε, δύσκολα θα περάσει η αντίπαλος εδώ μέσα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, για μας είναι μια χρονιά που αν την εκμεταλλευτούμε σωστά, πιστεύω ότι για του χρόνου θα είναι πιο στέρες οι βάσεις για την ομάδα. Και μιας και ήρθα και εγώ εδώ πάνω, ας πούμε, που δεν είχα έρθει φέτος καθόλου, θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τον κόσμο των Καρδαμήλων, ας πούμε. Φαίνεται πως ηρίζει την προσπάθεια της ομάδας, αλλά όχι τα 90. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι που είναι και γεγονό, γιατί λόγω δεν κρύβομαι. Είχε καλογηθεί με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ πέρα, ο Ποσειδώνας. Έτσι. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα πρόσωπα αλλάζουν, η ομάδα παραμένει. Επειδή εγώ δεν ξέρω, σήμερα μαύρο δεν είμαι, τουλάχιστον οφείλει ο κόσμος εδώ πέρα να δώσει μεγαλύτερη όθηση και συμπαράσταση στα παιδιά, γιατί ότι οποιοδήποτε έρχεται εδώ πέρα και καρδαμιλής να μην είναι, για την ομάδα του χωριού πασχίζει. Έτσι δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, κάποιος που είναι και ειδικά από το χωριό, αυτός πρέπει να είναι το λάβαρο και η σημαία για τους υπόλοιπους, είτε είναι η συνεχής παρουσία, είτε είναι η αγωνιστικότητά του, είναι πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβουν ότι κάποιοι κύκλοι κλείνουν, κάποιοι ανοίγουν. Φυσιολογικά και το πρέπον είναι να κοιτάμε το μέλλον της ομάδος. Και όσο ανεβαίνει η ομάδα, κάποιοι μένουν πίσω, κάποιοι συνεχίζουν, έτσι, σε παντού. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή να σου καταθέσω κάτι. Είχαμε και κάποιες απώλειες το Δεκέμβριο που φύγαν κάποια παιδιά. Βλέπεις ότι δεν έχουμε το ρόστερ που έχει ο Κανάρης, που έχει ο Ηρακλής, που έχει η Δάφνη, ξέρω εγώ. Είναι μαζεμένα τα πράγματα. Μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία, όπως εξαρέβα προηγουμένως, να κοιτάξουμε του χρόνου οι βάσεις να είναι πολύ καλύτερες από ό,τι δημιουργήκαν την προηγούμενη χρονιά που διανύουμε. Θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Δηλαδή θα γίνει ένα υγιές κλίμα που θα απορροφήσει και άλλα παιδιά που μας ενδιαφέρουν. Πάντοτε τα Καρδάμιλα είναι μια δυνατή έδρα και έχουν βλέψει για πολύ καλύτερα. Ήταν μια σημαντική νίκη που θα μας βοηθήσει και βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά. Διότι δεν το κρύβουμε ότι είχαμε κάνει μια κοιλιά στο δεύτερο γύρο, αλλά αυτή η ομάδα δεν ξέμαθε να παίζει. Το παιχνίδι το φοβηθήκατε, το ξεκινήσατε και διαφορετικά από τα άλλα συνήθως. Πάλι ο καιρός δεν μας βοήθησε. Ο καιρός όπως και την περασμένη Κυριακή ήταν πολύ άσχημος. Τροχή χαλάζει, αέρας, εντάξει. Μπόρεσαμε και νίξαμε και τον καιρό. Στο δεύτερο μήχρονο έκοψε λίγο τα καιρικά φαινόμενα. Και βοηθήσαμε να παίξουμε μπάλα, συγχαρητήρια και στα Καρδάμιλα. Συγχαρητήρια καταρχήν στους παίκτες μου που σίγουρα υπάρχει πίεση. Και στα Καρδάμιλα όμως, γιατί παίξανε καθαρά και δυνατά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το διπλό μέσα εδώ? Είναι, εντάξει, τρεις βαθμίσεις είναι, όπως όλα τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό, είπαμε, και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Ωραία. Και θέλω μια τελευταία ερώτηση για τη διαιτησία. Γιατί υπήρξαν κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις σαν πέναλτι και κάποια φάση που διαμαρτυρήθηκαν ότι έπρεπε να δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίκτη. Δεν τα ξέρω. Εγώ κοιτάω. Ας κοιτάμε πρώτα τους εαυτούς μας. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο που έχουμε δεν είναι καλύτερο από τη στάθμη της διαιτησίας. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο.